Εμείς, σαν ΟΤΟΕ, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και σαν τραπεζό υπάλληλοι, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα νούμερα αν ισχύουν έτσι ή αλλιώς. Αυτό που ισχύει βέβαια είναι αυτό, το ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο το τελευταίο, μία απώλεια των καταθέσεων από τις τράπεζες λόγω του φόβου του ότι θα γυρίσουμε στη δραχμή, θα υπάρξει χρεοκοπία, θα κλείσουν οι τράπεζες και δεν θα δίνουν λεφτά στον κόσμο. Όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα οδήγησε αρκετούς καταθέτες να πάρουν τα χρήματά τους. Σε πρώτη φάση ήταν άνθρωποι με μεγάλες καταθέσεις ή κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι για φορολογικούς δικούς τους λόγους ή για συναισθηματικούς λόγους κρατούσαν τις καταθέσεις στο νησί. Και το τραγικό είναι αυτό, ότι λόγω του ότι αυτοί οι μετανάστες τώρα πια έχουν περάσει και σε δεύτερη γενιά, δύσκολα θα ξανάρθουν αυτά τα χρήματα πίσω, εκτός αν έτσι τους επιβάλλουν οι φορολογικοί κανόνες της χώρας που μένουν. Από εκεί και πέρα ο κόσμος, οι κάτοικοι της Χίου που πήραν τις καταθέσεις, είναι θέμα χρόνου αν θα ξαναεμπιστευτούν το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας για να τα επαναφέρουν ή όχι. Η ιστορία βέβαια δείχνει ότι αργεί να γίνει αυτό. Η όλη κατάσταση εντάθηκε παραμονές των εκλογών λόγω και της φημολογίας που κυριαρχούσε την περίοδο εκείνη. Ένα κομμάτι αυτών των καταθέσεων, γιατί φτάσανε σε εκείνο το σημείο ακόμα και μικροκαταθέτες τρομοκρατημένοι από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ή τα λόγια του γείτονα και του καφενείου να παίρνουν ακόμα και μικροποσά στα σπίτια τους, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και τα επαναφέρουν, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει πια τέτοια τραγική κατάσταση. Βέβαια τα μεγάλα ποσά δεν έχουν επιστρέψει, θα αργήσουν και φαντάζομαι ότι δεν είναι θέμα από μέρα σε μέρα να επιστρέψουν. Το θεωρείτε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή και σύμφωνα και με την πείρα σας μέχρι σήμερα επιστρέφουν τα χρήματα αυτά ή μεγαλοκαταθέτες ή... Η πείρα η δικιά μου δεν επιτρέπει να ξέρω τέτοια πράγματα, αλλά τουλάχιστον η ιστορία, αυτό που διαβάζουμε είναι ότι επιστρέφει μετά από χρόνια, δεν επιστρέφει μετά από μέρες ή μήνες. Όταν δηλαδή θα ξαναποκτήσει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τότε θα δούμε να επιστρέφει το σύνολο αυτών που έφυγαν ή το μεγάλο μέρος αυτών που έφυγαν. Έτσι από τις επαφές με τον κόσμο που μπαίνει έτσι στην τράπεζα και από την εικόνα που έχετε, δείχνουν εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό. Το σύστημα ολόκληρο, και το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο και το εθνικό, δείχνει πρώτα και κύρια να στηρίζει το τραπεζικό σύστημα. Αν το θέλετε κιόλας να εκμυστηρευτώ κάτι, παραμονές των εκλογών μιλούσα με κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, επιστημονικό συνεργάτη του ΙΝΕ, και πάνω στην κουβέντα αυτό που μου είπε ήταν ότι για το τραπεζικό σύστημα μην ανησυχείς, μου λέει, το μόνο που θα επιβιώσει ήταν αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος υπάρχει για μας, τους πολίτες και το λαό, και όχι για το τραπεζικό σύστημα. Γιατί έχει τέτοιες διασυνδέσεις με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και γεννάει τέτοιους κινδύνους για τις τράπεζες των άλλων χωρών που θα τρέξουν να τις σώσουν. Ναι. Αλλά όσον αφορά τις καταθέσεις, εκεί δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Στο αν θα χαθούν ή όχι, θεωρώ ότι σώζοντας το τραπεζικό σύστημα αυτό θα σώσουν. Θα σώσουν και τις καταθέσεις. Ούτως ή άλλως σε περίοδους κρίσεως υπάρχει περιοδική δυσλειτουργία, όχι ότι υπάρχει μόνιμη δυσλειτουργία.